We will have a presentation about leadership. Today's gospel was teaching us that our Lord and Savior Jesus Christ came into the darkness of Galilee. When someone in the darkness, they cannot find their way. If they do not have a leader, and our Lord and Savior Jesus Christ came as a light to enlighten the darkness so people can get out of it. Now I will invite Diane Karavitis to come up here and present to us the concept of leadership from Christian perspective, so that we all know what leaders are in the world, but we will also hear what it means to be a leader in the church. Πριν από λίγες εβδομάδες, ο πατέρας Αντώνιος μου ζήτησε να μιλήσω για την χριστιανική ηγεσία. Ήμουν πραγματική ταπεινή και αποδέχτηκα την προσφορά. Πολλές σκέψεις πέρασαν από το κεφάλι μου. Ήταν δύσκολο. Από πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Σκέφτηκα πολύ και σκληρά και κατάλεξα το συμπέρασμα ότι πρέπει να ξεκινήσω με τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα για την χριστιανική ηγεσία από τον ίδιο τον Χριστό. Θυμήθηκα ότι πριν από πολύ καιρό διάβασα την ιστορία για τον καλό βοσκό. Ο καλός βοσκός δίνει τη ζωή του για τα πρόβατα. Σε αυτό το εδάφιο νομίζω ότι βλέπουμε την τέλεια περιγραφή της εννοίας της χριστιανικής ηγεσίας. Πιστεύω ότι όταν ο Ιησούς μας ανέφερε ως πρόβατα, δεν μιλούσε με στοργικούς ορούς. Στην πραγματικότητα, τα πρόβατα κατατάσσονται μεταξύ των πιο ανόητων ζώων στη δημιουργία. Ένα εδέσποτο πρόβατο πριν βρίσκεται ακόμα σε απόσταση από το κοπάδι, αποπροσανατολίζεται, φοβίζεται και δεν είναι σε θέση να βρει το δρόμο του πίσω στο κοπάδι. Αν ανίκανο να αποτρέψει τα πεινασμένα αρπακτικά, το αδέσποτο είναι ίσως το πιο ανίσχυρο από όλα τα πλάσματα. Όταν ήμουν στην Ελλάδα πριν από 3 χρόνια, με εξέπληξε όταν είδα ένα κοπάδι προβάτων να οδηγείται από ένα σκυλί. Ο σκύλος κινήθηκε προς τα δεξιά, κινηθήκανε προς τα δεξιά. Ήταν εκπληκτικό πως ακολουθούσανε τον ηγέτη τους. Μου είπανε ότι αυτός ο σκύλος, χωρίς βοσκή, οδηγεί το κοπάδι κάθε πρωί χωρίς αποτυχία. Μπορείτε να φανταστείτε, εάν ο σκύλος δεν ήταν γύρω, θα χανόταν κάθε κατεύθυνση. Ολόκληρα κοπάδια προβάτων είναι γνωστό ότι πνίγηκαν κατά τη διάρκεια των πλημμυρών, ακόμη και όταν βλέπουν εύκολο προβάσιμο υψηλότερο έδαφος. Είτε αρέσει είτε όχι, όταν ο Ιησούς μας κάλεσε τα προβατά του, έλεγε ότι χωρίς βοσκό είμαστε αβοήθητοι. Είναι ο αληθινός μας βοσκός. Ο βοσκός έχει διάφορους ρόλους σε σχέση με τα προβατά του. Οδηγεί, τροφοδοτεί, φροντίζει, παρηγορεί, θεραπεύει, διορθώνει και προστατεύει και ακόμη δίνει τη ζωή του για αυτά είναι ένα απαραίτητο. Όλοι οι χριστιανοί ηγέτες είναι υπηρέτες του ποιμενικού του κοπαδιού του Κυρίου. Οδηγούν διαμορφώνοντας τη θεότητα και την δικαιοσύνη στη ζωή τους και ενθαρρύνοντας τους άλλους να μιμηθούν τον Χριστό. Ο χριστιανικός ηγέτης είναι αυτός που ακολουθεί τον Χριστό και εμπνέει άλλους να τον ακολουθήσουν επίσης. Ο χριστιανός ηγέτης παρηγορεί επίσης τα πρόβατα δένοντας τις πληγές τους και εφαρμόζοντας το πλασμό της συμπόνιας και της αγάπης. Ως χριστιανοί στον κόσμο σήμερα υποφέρουν πολλούς τραυματισμούς στα πνεύματά μας και χρειαζόμαστε
νετικούς ηγέτες που θα φέρουν τα βάρη μας μαζί μας, συμπόνονται με τις περιστάσεις μας, δείχνουν υπομονή απέναντί μας, φέρνουν τις ανησυχίες μας, ενώνουν του Θεού και μας ενθαρρύνουν στο Λόγο Του. Αυτό είναι το μόνο φαγητό που θα παράγει ισχυρούς, δυνατούς χριστιανούς. Η Βίβλος, η ψυχολογία, η βιολογία, η ιστορία ή η σοφία του κόσμου είναι η μόνη διατροφή που μπορεί να παράγει οι ισχυρούς χριστιανούς. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, ο Θεός έχει ορίσει ένα σχέδιο για την Εκκλησία. Η χριστιανική ηγεσία είναι μια θέση ταπεινής, στοργικής υπηρεσίας. Εμείς, η ηγεσία της Εκκλησίας, έχουμε μια διακονία, όχι μια διοίκηση που βιώνουμε κάθε μέρα εκεί έξω στον επιχειριστικό κόσμο. Σχεδιάστε μια Εκκλησία, εκείνη από εμάς που οποίους ο Θεός ορίζει ως ηγέτες, καλούνται να μην δείχνονται σαν βασιλιάδες και βασίλισσες, αλλά ταπεινοί σκλάβοι, όχι διασημότητες, αλλά εργάτες. Εκείνοι που θα οδηγήσουν τους ανθρώπους του Θεού πρέπει απάνω από όλα να αποτελούν παράδειγμα θυσίας, αφοσιώσεις και ταπεινότητας. Εάν θυμάστε, ο ίδιος ο Ιησούς μας έδωσε τα παράδειγμα όταν έσκυψε να πλύνει τα πόδια των μαθητών του. Ένα έργο που συνήθως γίνεται από σκλάβους. Αν το έκανε αυτό ο Κύριος του Σύμπαντος, κανένας ηγέτης της Εκκλησίας δεν έχει το δικαίωμα να θεωρεί τον εαυτό του ως σπουδαίο πρόσωπο. Αυτή είναι μια Εκκλησία και όχι ο εταιρικός επιχειρηματικός κόσμος. Οι ηγέτες είναι στο επιχειρηματικό κόσμο. Στο χριστιανικό κόσμο είμαστε υπηρέτες. Επιλέγουμε να υπηρετήσουμε την Εκκλησία μας, την κοινότητά μας. Επομένως, πρέπει να οδηγήσουμε σαν υπηρέτες, όπως έκανε ο Χριστός, όταν ώστε η ενορία μας να μπορεί να ανθίσει την κοινότητα που υπηρετεί. Όλα τα χρόνια που απασχολούμαι με τις διακονίες της Εκκλησίας, έχω επίσης ορίσει την χριστιανική ηγεσία ως την ικανότητα να μεταφράσω τον όρημα σε πραγματικότητα. Όταν ο πατέρας Αντώνιος ήρθε για πρώτη φορά στην Εκκλησία μας, ζήτησε από τον Ενωριακό Συμβούλιο να του δώσει την δήλωση ορημάτος τους. Το ορημά μου είναι ότι λατρεύω και προωθούμε την ορθόδοξη πίστη και την ελληνική μας κληρονομιά, αλλά ταυτόχρονα δεχόμαστε να αγκαλιάζουμε ανθρώπους όλων των υποβάθρων. Πρέπει να εκφράσουμε την πίστη μας και την αγάπη του Χριστού μέσα στην προσφορά χρόνου, ταλέντου και θησαυρού. Έχω προσπαθήσει να μεταφράσω αυτό το όρημα στην πραγματικότητα όσο περισσότερο μπορώ. Όταν βλέπω ανθρώπους να μπαίνουν στην Εκκλησία μας, ειδικά από διαφορετικό υποβάθρο, κάνω ό,τι περισσότερο μπορώ να τους κάνω να αισθάνονται άνετα. Προσφέρω το χρόνο, το ταλέντο και τον θησαυρό μου και υπηρετώ στην Εκκλησία μας από τότε που αποφύτησα από το καθηγητικό σχολείο μας. Την πρώτη χρονιά ως πρόεδρος συνέχισα να πλένω κατσαρόλες και τηγάνια στην κουζίνα κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του φεστιβάλ και μου είπαν ότι δεν θα έπρεπε να είμαι πλέον στην κουζίνα να κάνω αυτό. Ήμουνα ο πρόεδρος. Η απάντησή μου ήταν ότι θα κάνω ό,τι χρειάζεται. Δεν είμαι ο πρόεδρος της General Motors, αλλά υπηρέτης της Εκκλησίας Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θέλω να βοηθήσω την Εκκλησία που αγαπώ και να τιμήσω τον Θεό. Ένας υπηρέτης δεν επιδιωκεί να συσσωρεύσει δύναμη καθώς υπηρετών τον Θεό. Αυτή η στάση πρέπει να υπάρχει μόνο στον αγατέρ
ακατέργαστο επιχειρηματικό κόσμο. Πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι παρόλο που είναι εκκλησία, η εκκλησία είναι κάτι πολύ περισσότερο από συναντήσεις, διακονίες και κοινωνικές εκδηλώσεις. Είναι πρωτίστως για τον Ιησού Χριστό και το δώρο της Θείας Ευχαριστίας λειτουργία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό έργο της Εκκλησίας. Ανεξαρτάται από το πόσο απασχολημένος είναι ένας χριστιανός ηγέτης, κάνει χρόνο για να παρακολουθήσει τη λειτουργία και να διαμορφωθεί από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Οι ηγέτες είναι προσεκτικοί και επιτρέπουν στον εαυτό τους να σχηματιστούν από τις διδασκαλίες της Εκκλησίας. Κάνουν προτεραιότητα να ζουν τη λειτουργία στην καθημερινή τους ζωή με ταπείνωση και έλεος. Ένας αληθινός ηγέτης συμμορφώνεται με την Εκκλησία και δεν ζητά από την Εκκλησία να συμμορφωθεί με αυτήν. Ως ηγέτης υπερετών πρέπει επίσης να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε εάν η Εκκλησία μας της κοίμησης είναι μια υγιής ενορία που εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινότητας ή μια ενορία που πεθαίνει και αναμένει από την κοινότητα να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της. Οι ηγέτες που ενεργούν σαν υπερέτες βοηθούν την Εκκλησία να εξυπηρετεί την κοινότητα, ειδικά εκείνους που είναι αδύναμοι και ευάλωτοι. Εμείς ως υπερέτες πρέπει να δώσουμε στην Εκκλησία χωρίς να περιμένουμε την τιμή ή αναγνώριση, αναζητώντας το καλό του γειτονά μας πάνω απ' όλα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πραγματικός πλούτος της Εκκλησίας δεν βρίσκεται στα κτίρια ή στους τραπεζικούς λογαριασμούς της, αλλά στις ζωές που μεταμορφώνει. Ο πλούτος, η κοινωνική κατάσταση και η πολιτική εξουσία δεν είναι αυτό που μας κάνει χριστιανούς ηγέτες. Είναι με πολλούς τρόπους το αντίθετο από αυτό που ο Χριστός αναζητά σε εκείνους που καλεί να οδηγήσουν. Έδειξε τόσο πολύ όταν κάλεσε τους Αποστόλους. Και όπως οι Απόστολοι, κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός, όσο συνηθισμένος, μπορεί να μεταμορφωθεί από τον Χριστό για να μαρτυρήσει το Ευαγγέλιο και να αλλάξει τη ζωή εκείνων που βρισκόνται γύρω μας. Θέλω να ολοκληρώσω καλώντας όλους μας να συμμετέχουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Εκείνοι που ο Θεός καλεί να ηγηθεί στην Εκκλησία δεν είναι τέλειοι. Μια από τις δυσκολότερες πτυχές της ηγεσίας είναι η διαχείριση των προσδοκίων. Οι ηγετικές μας ικανότητες δεν θα εξασκούνται πάντα τέλεια στη ζωή μας. Έχω αγωνιστεί και αποτύχει και επίσης πέτυχα πολλές φορές ως ηγέτης και έχω αγωνιστεί και απέτυχα μερικές φορές ως χριστιανός. Δεν είμαι τέλειος, μόνο ο Θεός είναι τέλειος. Είμαι εγγνώμων, ο Θεός μας δίνει πολλές ευκαιρίες. Πιστεύω πραγματικά ότι η χριστιανική ηγεσία πρέπει να ακολουθήσει την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, χρησιμοποιώντας τα δώρα που μας έχει δίνει ο Θεός. Τότε η ταπεινοφροσύνη και η ειλικρίνεια μπορούν να μας βοηθήσουν να αναπτυχθούμε καθώς οδηγούμε τους άλλους στην Βασιλεία του Χριστού. Παρακαλώ πλησιάστε τον πατέρα Αντώνιο, εμένα ή οποιοδήποτε άλλο υπερέτη του Κοινοτικού Συμβουλίου και γίνετε μέρος αυτού για να διαδώσετε το καλό έργο που ο Κύριος θέλει να κάνουμε. Ευχαριστώ και καλή χρονιά. I have to say that every word that we heard
about the servant leaders. Diane has proved to practice in life in these 2 years that I have been here, especially during the COVID. She was always available from 5 o'clock, 4 o'clock in the morning until 2 o'clock in the morning. Anytime I needed something, or I needed someone in the church, or I needed someone to clean the church, or to help me to put the flowers together, or to put something, she was always available. Thank you for your service. Thank you. And for your leadership, and the example of leadership.